Έχουν συζητηθεί πάρα πολλά τα οποία πρέπει πλέον να γίνουν γνωστά στη γυναίκα. Δηλαδή, το πιο βασικό πρόβλημα απ' όλα είναι η σεξουαλική της ζωής στην εμμηνόπαυση. Ξέρουμε ότι η γυναίκα δυστυχώς το 1/3 της ζωής της είναι στην εμμηνόπαυση. Δεν σημαίνει ότι λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ορμόνες θα πρέπει να σταματήσει να έχει σεξουαλική επαφή. Εμείς είμαστε τώρα στη θέση με αρκετές μεθόδους να τη βοηθήσουμε να έχει τη σεξουαλική ζωή που είχε και πριν τα 40, τα 50 της χρόνια. Γι' αυτό το μήνυμα που περνάμε ότι θα πρέπει να μιλάμε τον γυναικολόγο της, να μιλάμε με άτομα που ασχολούνται με την ιατρική, κυρίως στην γυναικολογία, για να μπορέσει να τις βοηθήσει να λύσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είναι η σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα. Οι αισθητικές παρεμβάσεις τι θέση έχουν μέσα σε όλα αυτά? Οι αισθητικές παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις οι οποίες αφενός μεν έχουν το σκοπό της βελτίωσης των δυσμορφιών που μπορεί να υπάρχουν και αφετέρου το κομμάτι του αισθητικού, το οποίο είναι όπως όλες οι αισθητικές παρεμβάσεις που γίνονται είτε στο στήθος είτε στη μύτη. Πιστεύω ότι η γυναίκα πλέον για να μπορέσει να έχει μια σεξουαλική επαφή θα πρέπει να νιώθει καλά με το σώμα της. Και αν έχει κάποια δυσμορφία, δεν θα πρέπει να ντρέπεται να το συζητήσει με τον γυναικολόγο της για να βρει τη λύση που της χρειάζεται. Οπότε το μήνυμα είναι ένα όμορφο και νεανικό γεννητικό σύστημα μέχρι τα γεράματα? Νομίζω, ναι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και το πιο βασικό που δεν το αναφέραμε είναι ότι από μελέτες έχει φανεί ότι ένα 25 με 30% των γυναικών δεν έχουν φτάσει ποτέ σε οργασμό και ποτέ δεν το έχουν συζητήσει ούτε με τον άντρα τους, ούτε με κάποιο γιατρό για να μπορέσει να τους βοηθήσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν και τεχνικές που χρησιμοποιούμε πλέον, πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη? Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν συνήθως στα δύο βασικά προβλήματα, που είναι ο οργασμός και ο πόνος κατά την επαφή που προέρχεται είτε από την ατροφία στην εμμηνόπαυση, είτε από επεμβάσεις που έχουν προκαλέσει δυσμορφίες στα κατώτερα γεννητικά.